Ο Ρούβας φιλοξένησε την περασμένη Κυριακή τη ρημινοϊκή Συγκέρδιαρη με την ομάδα της Φορτέτσας να μπαίνει καλύτερα στα πρώτα λεπτά και να είναι απειλητική με τον Ρουμελιώτη. Ωστόσο, στην συνέχεια ο Ρούβας πίεσε την αιστεία του Αμπατζή και προηγήθηκε στο σκόρ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών. Μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Κάτελα, ο μπάλα δεν απομακρύνθηκε πολύ και μετά το γύρισμα του Χριστοφοράκη, ο Ντελής με κεφαλιά έκανε το 1-0, με την Μινοϊκή να διαμαρτύρεται ότι υπήρξε offside. Η Μινοϊκή στα επόμενα λεπτά είχε δύο καλές στιγμές για να ισοφαρίσει με τους Χριστάκη και Ρουμελιώτη. Αλλά το δεύτερο γκολ στο παιχνίδι ήταν και πάλι για τους γηπεδούχους. Ο κόκκινος έκλεψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και την έμπνευση να σουτάρει από μακριά, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και με ένα εντυπωσιακό γκολ να γράφεται το 2-0. Μάλιστα στην επόμενη φάση, μετά τη σέντρα του Τζορτζάκη, ο Χριστοφοράκης αστόχησε καινή εστία, αγγίζοντας το τρίτο γκολ. Η Μινεϊκή είχε την πρώτη ευκαιρία στην επανάληψη με τον Παπαδάκη να σταματά τον Περογαμβράκη. Στο 60 ο Ρούβας έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία αφού αρχικό ο Αμπατζής έδιωξε σε προσπάθεια του Ξεκαρδάκη και στην συνέχεια ο Σεΐχ αστόχησε από ευνοϊκή θέση. Ακολούθησαν δύο σημαντικές φάσεις για την Μινεϊκή, με τους Ρουμελιώτη και Χριστοφίου, όπου και πάλι ο Παπαδάκης κράτησε ανέπαφη αιστεία του. Ο Ρούβας θα μπορούσε στο τελευταίο δεκάλεπτο να καθαρίσει το παιχνίδι, με τους Ξεκαρδάκη και Καλεμάκη να μην μπορούν να νικήσουν τον Αμπατζή. Στις καθυστερήσεις η Μινοϊκή κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ρουμελιώτη, με τον ίδιο να εκτελεί εύστοχα για το 2-1. Όμως ήταν αργά για περαιτέρω αντίδραση, παρότι και στην τελευταία φάση οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν νέο πέναλτι για χέρι αμυντικού.